Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας πραγματοποίησε το Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2023, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχε ως θέμα μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνία κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη. Φυσικά, από το συμπόσιο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας, ο κύριος Γιάννης Χεκίμογλου, ο οποίος ήταν και ένας από τους βασικούς ομιλητές. Κύριε Χεκίμογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτρέψτε μου δύο διορθώσεις. Η πρώτη είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν μόνο εγώ. Σχεδόν σύσσωμος ο κλάδος της Θεσπρωτείας συμμετείχε στο συνέδριο για άλλη μια φορά. Ήταν η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και ως εκ τούτου σχεδόν το σύνολο των θεσπρωτών ιχθυοκαλλιεργητών βρισκόνταν στην συζήτηση αυτή. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση από το πάνελ των ομιλητών ήταν τρεις συνάδελφοί μας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Ιχθυοκαλλιέργειας και δύο επιστημονικοί συνεργάτες, η επιστημονική διευθύντρια της ΕΛΟΠΗ και ο υπεύθυνος ευζωίας. Οι υπόλοιποι με παρεμβάσεις μας μέσα από τα πάνελ τοποθετηθήκαμε και προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός γόμενου διαλόγου στην διάρκεια του συνεδρίου. Γιατί με διορθώσατε, αφού ήσασταν βασικός ομιλητής, βεβαίως και θα λέγαμε για τις συμμετέχοντες. Όταν γίνεται ένα ετήσιο συμπόσιο, φυσικό και επόμενο είναι να συμμετέχουν και τα μέλη και όλοι να έχουν να εκθέτουν και τους προβληματισμούς και τα ζητήματα που τίθενται και τα ερωτήματα. Αλλά πει και εσείς, κύριε Χεκίμογλου, ξέρετε, δεν έκανα φιλοφρόνηση λίγο πριν. Το είπα σκόπιμα, διότι ξέρω ότι πάρα πολλά χρόνια και μετά από δικές σας ενέργειες, αλλά πολύ περισσότερο όμως και μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν γίνει δράσεις που έχουν φέρει ακόμη πιο μπροστά στο προσκήνιο το ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών. Ήταν ένα θέμα που προφανώς μπορεί να το ήξεραν στη Θεσπρωτεία ή σε κάποιες άλλες περιοχές, όπου ευδοκιμεί εντός εισαγωγικών η ιχθυοκαλλιέργεια, όμως τώρα έγινε περισσότερο γνωστό στην ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός αυτό και αυτό φαίνεται και από την επιτυχία του τρίτου συνεδρίου, διότι η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακότατη από την άποψη και των παρευρισκόμενων ως συνέδρων για να παρακολουθήσουν το συνέδριο, αλλά και από την άποψη των ομιλητών, αλλά πολύ περισσότερο και από την άποψη της συμμετοχής των παραγόντων της ελληνικής πολιτείας. Επικεφαλής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη, τη συμμετοχή του και με ομιλία του Υφυπουργού αρμόδιου για τα θέματα αλίας του κυρίου Κελέτση, την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κυρίου Στρατάκου, αλλά και πρώην υπουργών όπως του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Ριβανού, οι οποίοι ήταν προηγούμενοι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτό έδειχνε και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει διαχρονικά. Αλλά και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της βουλευτού αρμόδιου για τα θέματα αλίας, της κυρίας Σταπράκα από το ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεκάδες υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν με ομιλίες τους στα διάφορα πάνελ που υπήρχαν στο συνέδριο, έδειχναν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάδειξη αυτού του θέματος της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Ποια ζητήματα τέθηκαν και απαιτείται, αν θέλετε, να δοθεί λύση, αν πρόκειται για προβλήματα ή αν είναι θέματα στρατηγικής για την επόμενη, αν θέλετε, έτσι, τις επόμενες χρονιές, πόσο δηλαδή παραπάνω μπορεί ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας να και στο ΑΕΠ, πολύ δε περισσότερο, ως εξαγώγημο προϊόν, να μπει περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Ήταν ένα από τα δύο συνδυαστικά και τα δύο ζητήματα αυτά που μας απασχολήσανε. Και όπως λέει και ο τίτλος, είναι ο μετασχηματισμός και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Ένα πρώτο ζήτημα που απασχόλησε το συνέδριο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή και κατάσταση. Και ο κλάδος, όπως και η ελληνική οικονομία, και γνωρίζετε πολύ καλά, προέρχομαστε από συνεχείς διαδοχικές κρίσεις
ξεκινώντας από την εποχή του COVID, στην οποία όλη η εστίαση ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επίπτωση στην εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, πριν προλάβουμε καλά-καλά να ανακάμψουμε ή να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας, ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είχε σε σημαντικό αποτέλεσμα την συνεχή άνοδο του κόστου πρώτων υλών, με τεράστια ζημιά στις επιχειρήσεις της ηχθειοκαλλιέργειας, διότι έχουν έναν όγκο πολύ μεγάλο κόστους πρώτων υλών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, προβλήματα που υπήρχαν και μετά από αυτές τις κρίσεις και σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου βιωσιμότητας ως προς τον δανεισμό τους, ως προς την λειτουργία τους, συμπαρασέρνουν και τις μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που συζητήθηκε, όπως και από τη μεριά των τραπεζών, για να υπάρχουν όροι ισότιμου ανταγωνισμού, ακούστηκαν χαρακτηριστικά τα παραδείγματα υπέρμετρου δανεισμού σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με κλείδωμα ουσιαστικά της τρόφιγγας στις πολύ μικρές. Δηλαδή, στον μικρό και αδύναμο μπορούμε να φανούμε σκληροί και άτεγκτοι ως προς τραπεζικούς όρους δανεισμού, ζητώντας υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο του δικού μας κλάδου, αλλά μιλώντας μόνο για το δικό μας αυτή τη στιγμή, είναι ότι δόθηκαν και δίνονταν ασύνδωτα υπέρμετρος δανεισμός, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες εγγυήσεις αποπληρωμής αυτών των δανείων. Mm-hmm. Κάτι αυτό συνέβαινε και συνολικότερα και στην ελληνική κοινωνία ή στο ελληνικό κράτος. Αυτά τα προβλήματα, αν δεν ξεπεραστούν άμεσα, αν δεν δημιουργηθούν ουσιαστικοί κανόνες λειτουργίας για όλους, θα επιτείνουν το πρόβλημα συνεχώς στο διενικές. Ένα ζήτημα ήταν που απασχόλησε πολύ σοβαρά το συνέδριο αυτό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όμως και τα προβλήματα που είπατε, αύξηση της παραγωγής, επέκταση σε νέες αγορές, όπως είναι η χώρα στόχος, η Αμερική, που έχει βάλει η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγής Ιδιοκαλλιέργειας, στην οποία τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται με υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων, μικρότερων μεν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά σημαντικών ως προς άνοιγμα μιας νέας αγοράς, που ουσιαστικά είναι παρθένα εντός εισαγωγικών για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα ως προς την ηχθειοκαλλιέργεια τουλάχιστον. Ζητήματα όμως και της ίδιας της ηχθειοκαλλιέργειας, όπως είναι η περιβαλλοντολογικά βιώσιμη ή αποδεκτή για την κοινωνία ηχθειοκαλλιέργεια. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που φαίνεται και βγήκε και από τα συμπεράσματα μιας έρευνας, ενός επιστημονικής έρευνας που έκανε μέσω του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και του Πανεπιστημίου Πατρών η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγής Ιδιοκαλλιέργειας, σε σχέση με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ηχθειοκαλλιέργεια στο περιβάλλον. Και με μια κλίμακα από το 1 έως το 20 σε σχέση με τα συνολικά όλο το ζωικό κεφάλαιο στην παραγωγή, τα μυρικαστικά, ειδικά τα μεγάλα βοηθή, φτάνουν το 20, ενώ το ψάρι, η ηχθειοκαλλιέργεια, είναι στο 2,5. Με από το 1 έως το 20. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μικρό το περιβαλλοντολογικό, η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση της ηχθειοκαλλιέργειας. Και ακόμα όμως και σε αυτό το 2,5 που βρισκόμαστε σήμερα, οι έρευνες και η ανάπτυξη της ελληνικής ηχθειοκαλλιέργειας στρέφεται στο να χαμηλώσει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντολογικό κόστος σε κάθε περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται. Φαντάζομαι όμως ότι το παραμένει, όπως και για όλους τους εμπλεκόμενους με τον πρωτογενή τομέα, το υψηλό κόστος παραγωγής. Το υψηλό κόστος θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να μειωθεί για να υπάρχουν και να υπάρξει μάλλον και μεγαλύτερο εισόδημα. Έτσι δεν είναι, κυρία Κεκίμογλου? Και για να μην μπορεί, γιατί κάποια στιγμή ακόμα και οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους εκ των πραγμάτων ή θα καταστήσουν μια εταιρεία μη βιώσιμη, ή σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μετακυλήσει όλο αυτό το κόστος στον καταναλωτή. Στους καταναλωτές. Το οποίο είναι αδύνατο να γίνει, διότι όταν έχουμε μόνο την τελευταία χρονιά πάνω από 20-25% αύξηση του κόστους παραγωγής, δεν μπορούμε να έχουμε αυξήσεις στην τιμή του τελικού προϊόντος ανάλογες, γιατί δεν θα μπορεί κανείς να καταναλώσει αυτό το προϊόν. Mm-hmm.
Ξέρετε, οι απλοί πολίτες μπερδεύουμε πολλές φορές με το καθαρό εισόδημα. Και λέμε, νάτι, μια υγιής επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο, ας πούμε, είναι μια πολύ βιώσιμη, ανθυρή επιχείρηση. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο στην πραγματικότητα. Όχι, δυστυχώς, διότι τα μπορεί χρονιές να κλείνουν και με μηδενικό κέρδος, διότι δεν μπορούμε να σταματάμε να παράγουμε, ακόμα και, και στις χρονιές οι οποίες μπορεί να είναι και ζημιογόνες. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζημιογόνες, αναγκάζονται να προσφύγουν σε δανεισμό με πολύ ψηλά επιτόκια, ευελπιστώντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ζημιές. Το γεγονός ότι ακόμα και η μικρότερη επιχείρηση του κλάδου μπορεί να κάνει 1 ή 2 εκατομμύρια τζίρο, δεν σημαίνει ότι από αυτά τα χρήματα ελάχιστα μπορεί να μείνουν στην τσέπη ενός ιδιοκτήτη. Και ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις είναι ακόμα μικρότερα τα ποσά. Πριν σας καληνυχτήσω, θέλω και ένα σχόλιο σας όσον αφορά τα ασφαλτικά της Αγιάδας. Επιτέλους τέλος. Νομίζω πως είναι ο τίτλος που θα πρέπει εκεί να μπει. Μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλές διαδικασίες, μετά από πολύ μεγάλο άγχος, στρεσάρισμα, αντιδράσεις από τη δική σας την πλευρά, φαίνεται τελικά ότι μπαίνει στο ντουλάπι του παρελθόντος. Θα ήθελα να ήμουν ο πρώτος που θα το έλεγα αυτό, αλλά επειδή την ιστορία αυτή μαζί με τον κλάδο την παρακολουθούμε 22 ολόκληρα χρόνια, αυτό το επιτέλους τέλος το έχουμε πει 6-7 φορές μέχρι τώρα, ακόμα και με δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, για παράδειγμα του 2008, στο οποίο ακύρωνε κάθε απόφαση που είχε εκδοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θεωρούμε και εμείς ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει τεθεί στο αρχείο η υπόθεση, αλλά και άλλες φορές και άλλες αποφάσεις είχαν ανασυρθεί με διάφορους μαγικούς τρόπους από κάποιον υπουργό, είχαν ξαναυπογραφεί κτλ. Θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η απόφαση δείχνει να τελεσιδική. Έχουμε κάθε όπλο στα χέρια μας πλέον, ακόμα και με αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Σε περίπτωση που ανακοινηθεί πάλι το θέμα, να το σταματήσουμε τη γενέση του ή να προσφύγουμε και να δικαιωθούμε σε οποιοδήποτε δικαστήριο, διότι πλέον είναι τετελεσμένο γεγονός. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, γιατί στην ελληνική κοινωνία έχουμε δει άπειρα τέτοιου είδους παραδείγματα και ειδικά σε αυτή την περίπτωση έχουμε δει να αναβιώνει εκ του μία όντως πάρα πολλές φορές η υπόθεση. Θεωρούμε όμως ότι πραγματικά μετά από τόσες ενέργειες που γίνανε και μετά τις ειδικά τις αποφάσεις και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μετά τις προσφυγές που κάναμε με την περιφέρεια Ηπείρου και τις είχαμε κερδίσει ήδη, έπρεπε το αυτονόητο να έχει γίνει εδώ περίπου και ένα χρόνο να τεθεί στο αρχείο. Παρ' όλα αυτά άρχισε, έστω και τώρα έγινε. Μακάρι να μην ξαναχρειαστεί να σχολιάσουμε ή να κινητοποιηθούμε για αυτό το θέμα άλλη φορά. Κυρίες, λοιπόν, ευαίσθητες πάντα για να μπορείτε να προλαμβάνετε οτιδήποτε και κανένα. Κύριε Χρυσοχοίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Εγώ καλό σας βράδυ και σας άρχιος ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.